Начнем, помолясь. Царю небесному, με τη βοήθεια του Θεού ξεκινάμε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ένας φίλος μου μας πρότεινε να πάμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Άγιο Όρος, παρόλο που ζούσα στην Ελλάδα. Και αφού μου εξήγησε ότι είναι μια περιοχή με μοναστήρια κτλ., λέω τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Μου λέει, θα πάμε, λέει, στα μοναστήρια, έχει δωρεάν φαγητό και ύπνο και θα κάνουμε και μπάνια, λέει, από το ένα μοναστήρι ανάμεσα στο άλλο θα κάνουμε μπάνια. Και μας είχαν τελειώσει τα λεφτά γιατί ήταν στο τέλος καλοκαιριού. Οπότε δέχτηκα να πάμε, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο. Όταν πήγαμε όμως στο Άγιο Όρος, έπαθα μία έκπληξη. Αφενός μ' άρεσε πολύ το περιβάλλον. Την πιο μεγάλη έκπληξη όμως την έπαθα όταν άρχισα να συζητώ με τους μοναχούς. Εκεί διαπίστωσα ότι αυτοί τα έχουν, λέει, ένα κώδικα αξιών τελείως ανάποδο από αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή είχε μια τέτοια διάθεση προσφοράς που δεν τη συναντάμε στον κόσμο με τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός. Στο μοναστήρι που μείναμε, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, έπιασα γνωριμία και φιλία με έναν συνομήλικο μοναχό. Όπως συζητούσαμε, έπαθα μεγάλη εντύπωση. Αυτός λοιπόν μετά τις συζητήσεις που είχαμε μου πρότεινε να πάω να συναντήσω τον πατέρα Παΐσιο. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να πάω. Μου λέει εδώ κοντά είναι 20 λεπτά πιο κάτω. Λέω τι να πάω να κάνω εκεί πέρα. Βρε πάνε μου λέει αυτός δεν είναι σαν και εμάς ας πούμε. Λέω δηλαδή τι έχει αυτός. Μου λέει αυτός κάνει θαύματα. Και κατέβηκα κάτω να συναντήσω τον γέροντα. Το κελάκι του γέροντα, το σπίτι του γέροντα ήταν μέσα στο δάσος και ήταν περιτριγυρισμένο με ένα φράχτη από σύρμα. Έφτασα λοιπόν εκεί έξω από το φράχτη, από την αυλόπορτα, χτύπησα ένα σίδερο που είχε και είδα κάποιος βγήκε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο και μου λέει, παιδί μου λέει, τι θέλεις. Λέω, τον γέροντα Παΐσιο. Και τι τον θέλεις. Λέω, δεν θα μου ανοίξεις. Κρέμασε το κλειδί πάνω σε ένα σύρμα που σύρθηκε από το σπίτι μέχρι την αυλόπορτα, ξεκλείδωσα εγώ και άρχισα να προχωράω προς το σπίτι. Όταν έφτασα κοντά στο σπίτι, αυτός ήταν σε ένα μπαλκονάκι από πάνω και εγώ από κάτω. Μου λέει, μου έχει πέσει η ζακέτα μου εδώ κάτω, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο. Πραγματικά πλησίασα εκεί κοντά, έσκυψα να πάρω τη ζακέτα και άπλωσα το χέρι μου έτσι, τεντώθηκα προς τα πάνω, να του τη δώσω. Το κεφάλι μου έπεσε απότομα προς τα κάτω. Γιατί είδα ένα φως, μια λαμπρότητα. Αλλά αυτό το φως που έβλεπα, αυτή η λαμπρότητα, αυτή η λάμψη, αυτό το πνευματικό μεγαλείο, δεν είναι ας πούμε σαν ένα φλάς ή σαν ένα δυνατό φως. Αλλά μου έφερε μια βαθιά αλλίωση μέσα στο μυαλό μου, στη ψυχή μου και στο σώμα μου. Και με έναν κάποιο τρόπο έγινα εκστατικός. Γύρισα λοιπόν να περπατήσω και την ώρα που περπατούσα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν, λέω, μα τι είναι αυτό που είδα τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως. Τι συνέβηκε τώρα, τι είδα τώρα. Δηλαδή, όταν έκανα το γύρο, είδα μπροστά μου ξανά τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχα αντικρίσει στο μπαλκόνι. Είδα ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Θυμάμαι όταν είδα μια φορά την εικόνα της μεταμόρφωσης
που είναι ζωγραφισμένος ο Θεός, ο Χριστός να λάμπει και οι Απόστολοι κάτω, τότε ξύπνησε το μυαλό μου και είπα κάτι τέτοιο έγινε και με μένα όταν είδα την πρώτη φορά τον Γέροντα. Μετά από ένα μήνα λοιπόν είπα στον εαυτό μου ότι αυτά τα πράγματα γίνανε, τα είδες μόνος σου, δεν σου τα είπε κανένας άλλος, οπότε δεν μπορείς να παριστάνεις ότι δεν κατάλαβες, ότι δεν είδες. Πρέπει να πας πίσω να δεις τι έγινε και να βγάλεις ένα συμπέρασμα και να βγάλεις μια άκρη. Αυτό το βουνό εκεί μπροστά είναι ο Άθος. Αυτό δεξιά. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 1. Γέννηση, παιδικά χρόνια, εφηβεία. Με τη χάρη του Θεού επισκεφθήκαμε το Άγιον Όρος. Συναντήσαμε αγιορείτες γέροντες, συζητήσαμε για την πνευματική ζωή και για το ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε οι άνθρωποι χάνουν τον προσανατολισμό τους. Δεν έχουν παραδείγματα. Αυτός είναι ο γέροντας Γαβριήλ. Σε ένα από τα επεισόδια αυτής της ταινίας θα σας μιλήσουμε οπωσδήποτε γι' αυτόν. Ένας άλλος αγιορείτης γέροντας, ο πατήρ Ευθύμιος, μας συμβούλευσε να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός σύγχρονου ασκητή, ανθρώπου Άγια Ζωής, του γέροντα Παϊσίου. Να λοιπόν που το γυρίσαμε. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Ο βίος του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», που γράφτηκε από τον ιερομόναχο Ισαάκ το 2004. Εδώ είναι ο βίος του σε ρωσική μετάφραση. Ο συγγραφέας του βίου, ιερομόναχος Ισαάκ, κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Ο τάφος του είναι κοντά στην καλύβα του Ευθυμίου. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Ιερομόναχος Ισαάκ, ο βίος του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Κεφάλαιο 1. Η κατασάρκα και καταπνεύμα πρόγονη, τα κριτικά φάρασα, η οικογένεια του γέροντα. Τα φάρασα, η Βαρασιό, η πατρίδα του γέροντος Παϊσίου, ήταν πριν από την ανταλλαγή ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι της ακριτικής Ρωμιοσύνης της Καπαδοκίας. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες, μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε ήταν σε ακμή. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Αγία του Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να προστρέχουν κοντά του χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία. Ζώντας το ευλογημένο αυτό περιβάλλον, οι πρόγονοι του γέροντα διακρίνονταν για την ιδιαίτερη ευλάβειά τους. Καλημέρα. Η μητέρα του γέροντα ονομαζόταν Ευλογία, καταγόταν από το γένος Φραγκοπούλου και είχε συγγένεια με τον Όσιο Αρσένιο. Οι ευλογημένες ψυχές Πρόδρομος και Ευλογία απέκτησαν 10 παιδιά. Τα ονόματά τους κατά σειράν ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος, ο γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς. Όταν γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος και θέλανε να τον βαφτίσουν οι γονείς του,
γιατί ο πατέρας του, ο πατρός Παϊσίου, ήταν πρόεδρος του χωριού. Ήταν δεμένος πολύ με τον Άγιο Αρσένιο τότε και ήθελε να βάλει μεταξύ στην κόλλη του Παϊσίου. Και τότε του λέει ο Άγιος Αρσένιος, μπορείς να βάλεις όσους, του παππού σου το όνομα, του παππού του το όνομα. Εγώ θέλω να βάλω το δικό μου το όνομα. Εγώ δεν δικαιούμαι να αφήσω έναν, λέει, στο πόδι μου. Καλόγερο. Αυτός χωρίς να ρωτήσει κανέναν ο Άγιος Αρσένιος, λέει, βαπτίζεται το όνομα του Αρσένιος. Έγινε εκεί το σώσε. Ήταν οι συγγενείς του, οι θείοι του, οι θείες, εκεί ένας αλλαλαγμός, ένας πασουλισμός. Άρχισε να τα βάζουμε τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν εφημέρος της Σταφάρας, ποιος είναι αυτός, χωρίς να με το ρωτήσει, και όντως δεν σε ρώτησε. Βγάζει το όνομά του και είναι δοξομανής και είναι φιλόδοξος και μας παίζει και τον Άγιο. Αυτός τα άκουγε όλα που γίνονται, αυτός έκανε το μυστήριο όμως με τα φόβου Θεού. Μόλις τέλειωσε το μυστήριο, τους κάλεσε ο Άγιος Αρσένιος και τους είπε: «Μη φωνάζετε, μη με κατακρίνετε και αμαρτάνετε. Την ώρα που πήρα να πάρω το παιδί και να πω βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, είδα ένα λαμπερό σταυρό στο μέτωπό του. Και αμέσως η χάρις μου είπε, αυτός θα είναι ο διάδοχος σου». Είτε είδε με το χάρισμα του προαιρετικό ότι αυτό το παιδί θα γινόταν, ας πούμε, μοναχός και θα γινόταν ένας άγιος, ας πούμε, και θα συνέχιζε τρόπον την μαρτυρία και την εργασία την πνευματική του Αγίου, έτσι κλείεται αυτό, είτε ότι με την ευχή του Αγίου Αρσενίου πήρε το παιδί ο μικρός τότε Αρσένιος, κατόπιν Παΐσιος, πήρε αυτό τον καλό δρόμο. Και η γονή σε Εμπλαντία και Πρόδρομος, Παράλαμπος, Λουκάς, Χριστίνα, Μαρία, Ζωή και Αμαλία, Σωτηρία και η άλλη Κατερίνη. Ναι, ο μοναδικός που ζει. Τον θυμάσαι τον Άγιο Αρσένιο, τον Αρσένιο. Όλους, και σένα ο Αρσένιος σε βάφτισε. Ο Άγιος Αρσένιος σε βάφτισε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώστηκαν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές τους εστίες. Από τη Μικρά Ασία ξεριζώθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τότε πέθαναν πάνω από 350.000 άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, οι απώλειες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Ξεκίνησαν στις 14 Αυγούστου του 1924. Μάλιστα, οι Τούρκοι ήρθαν νωρίτερα και άρχισαν να διώχνουν τον κόσμο. Ο πατήρ Αρσένιος, ως καλός ποιμένας, ακολουθούσε παντού το ποίμνιό του. Και παρότι ήταν ανταλλαγή πληθυσμών και όχι μετακίνηση, οι Τούρκοι, όπως πάντα, συμπεριφέρθηκαν σαν τις κακές σφίγγες. Ας πούμε, 1.000-2.000 κατοίκους τα φάρασα, στην Ελλάδα ήρθαν οι μισοί. Όλοι οι άλλοι πεθάνανε από πείνα, από κακουχίες, από ταλαιπωρίες, από αρρώστιες. Ώσπου να φτάσουν εδώ, ήρθανε, το 1924 έγινε η ανταλλαγή. Και τότε και ο Παΐσιος ήταν ενός μηνών ή 40 ημερών περίπου. Στο καράβι,
Μέσα στο συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος, κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια, από ταπείνωση έλεγε αργότερα, «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαφτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήταν ο πρόεδρος του χωριού και προστάτη με τους χωριανούς. Για να κάτω φεγγί, θα βάζει τα σκυλιά σου, του λέει. Τα σκυλιά εγώ τώρα. Ήταν σε ρίξε στη θάλασσα του. Ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ. Κοντάμε τα σκυλιά. Οι γονείς του έμαθε να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται, διότι οι γονείς του δύο φορές την ημέρα προσεύχονται όλοι μαζί σαν οικογένεια στο σπίτι. Μικρό παιδάκι όταν ήτανε εκεί στην Κόνιτσα, επειδή ήτανε έτρεχε πολύ και έβγαινε πρώτος από τα παιδιά, τον κρόιδευαν προσφυγόπουλο και δεν τον άφηναν να τρέξει τα άλλα παιδιά. Και πήγαινε στη μητέρα του με παράπονο και της έλεγε, «Μητέρα, με κοροϊδεύουν τα παιδιά και δεν με αφήνουν να τρέχω». Τότε η μητέρα του του έλεγε, «Παιδί μου, έχουμε εδώ χώρο, τρέξε εδώ πέρα. Γιατί θέλεις να σε βλέπουν, για να έχεις υπερηφάνεια ότι βγαίνεις πρώτος? Πρέπει να είσαι ταπεινός στη ζωή σου». Και αυτό το παράδειγμα της μητέρας του το ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έμεινε πάντα ταπεινός σε όλη του τη ζωή και ζούσε με απλότητα και με ταπείνωση. Μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη θα πρέπει να χρωστάμε σε αυτούς που μας ταπεινώνουν και μας αδικούν και μας ποτίζουν φαρμάκια, παρά σε εκείνους που μας τρέφουν με εκτίμηση και με γλυκά λόγια ή με νόστιμα φαγητά και γλυκά. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια, προσπαθούσε να το εφαρμόζει. Διάβασε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο, πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Είδα, διηγήθηκε, από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα.
Είχε μάτια ζωηρά και εκφραστικά, τόσο φωτεινά που τον αποκαλούσαν γουμπισία στα φαρασιώτικα, που σημαίνει πηγολαμπίδα. Ανέφερε ο γέροντας. Κάποια μέρα τα αδέρφια μου ήταν στο χωράφι και εργάζονταν. Η μητέρα ετοίμασε το φαγητό, αλλά δεν είχε με ποιον να το στείλει και στενοχωριόταν. Το χωράφι ήταν 2 ώρες μακριά. «Δώσ' το να το πάω εγώ», της λέω. «Μα πού ξέρεις εσύ το δρόμο?» «Θα ρωτήσω», είπα. Ξεκίνησα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, κρατώντας το χέρι του σταυρό, όπως έβλεπα στις εικόνες τους Αγίους Μάρτυρες, και ούτε κατάλαβα καλά από πού πήγα. Έφτασα στο χωράφι, άφησα το φαγητό και γύρισα αμέσως, γιατί περίμενε η μητέρα. Πολλά. Πολλά θυμούνται, πολλά έχουν πει, έχουν γραφτεί σε βιβλία, έχουν γραφτεί σε εκπομπές και τα λοιπά. Πάρα πολλά έχουν πάρει. Πάρα πολλά. Το μνημονεύω. Το μνημονεύω τώρα. Αυτός ίσως μπορεί να μην έχει τη δικιά μου τη μνημόνευση, αλλά η μνημόνευση θα πει ενθύμηση. Πάντα το μνημονεύω, γιατί εδώ στον Άγιο Νικόλαο ερχότανε, και όσο ήταν σαν παιδί στη λειτουργία, αλλά και μετά που ήταν σαν καλόγερος. Πάμε να τον δει. Αυτός ίσως μπορεί να μην έχει τη δικιά μου τη μνημόνευση, αλλά... Η οικογένεια του Χέροντα Παΐσιου εδώ λειτουργούσε, εδώ έρχονται, εδώ έρχονται. Το σπίτι του είναι κοντά. Ως παιδιά αγροτών, βοσκούσαμε τα άλογά μας στα κοινοτικά βοσκοτόπια. Από τις ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας, ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι το ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει τη φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας και άλλα, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στη σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει το λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Χαρακτηριστικό παραμένει από τα παιδικά του χρόνια, όταν ήταν μικρό παιδί και έπαιζε με τους φίλους του εκεί και τους συμμαθητές του, τα παιδιά τότε ήταν άτακτα και βλαστημούσαν, και κάποια μέρα βλαστήμησαν τον Χριστό. Τότε ο πατήρ Παΐσιος έτρεξε με κλάματα στα μάτια και πήγε στο εκκλησάκι εκεί της περιοχής, στο κημητήριο της περιοχής, και μπαίνοντας μέσα στο κλεισάκι άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Έκτοτε άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο εάν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα, να μεγαλώσεις». Ήταν τότε 15 ετών.
Όταν ήταν έφηβος ο πατήρ Παΐσιος, μου έλεγε, θυμάμαι, πήγαινε και μάθαινε ξυλουργός. Και τότε αρισί, όταν εσχόλανε, πήγαινε μόνος στα χωράφια, στον κάμπο και προσευχόταν με κλάματα. Οι γονείς το ανησύχησαν. Άρχισαν να σχολιάζουν ότι πάει ο Αρσένος, θα γίνει καλόγερος, θα το χάσουμε. Ήρθε κάποιος θείος του από την Αθήνα, φιλόλογος, φίλος του λόγου, αλλά το λάμδαμε μικρό. Λέει, αφήστε μου και θα τον τακτοποιήσω, αφήστε μου να τον τακτοποιήσω. Αυτός ως μορφωμένος που ήταν, το εισαγωγικό, του λέγω, τον καλή τον Αρσένιο, του λέει, μίλησε φανατικός. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ. Έτσι είναι και ο Χριστός. Μην είσαι τόσο φανατικός ότι είναι Θεός ο Χριστός. Στην αρχή αντέδρασε ο Αρσένιος τότε, του λέει, όχι, εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά μετά το έκανε ζημιά. Άρχισε ο διάβολος να τον πειράζει και σταμάτησε να πήγαινε να προσεύχεται. Είχε, δεν κοιμόταν, είχε λογισμούς, αφιβολίες. Αλλά όμως απεφάσισε, λέει, είναι ο Χριστός, δεν είναι Θεός, εγώ θα τον αγαπώ και θα προσεύχομαι. Και μια φορά που πήγε και έκλαψε πάρα πολύ, αλλά μέσα του η αφιβολία ήταν μόνιμη, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Δίπλα εκεί είχε έναν εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Πήγε να ανάψει το καντήλι ο πατήρ Παΐσιος, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, εγωνάτισα κάτω, λέει, είμαι μόνος μου στο εξοκλήσι, προσευχώ μου με γοερές κραυγές. Χριστέ μου, δείξε με ένα σημείο ότι είσαι ο αληθινός Θεός. Μετά από ώρες κλάμα που έκανε. Ενώ ήταν σκυφτός εκεί, στη μέση της εκκλησίας, μόνος του. Ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της του ιερού βήματος. Και παρουσιάζεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο ανοιχτό και του λέει, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και αυτά που του είπε τα έγραφε και στο Ευαγγέλιο που το κρατήσουμε τα δύο του χέρια. Και τότε ο Χριστός, ο Αρσένιος τότε, ανεπάφτηκε το πνεύμα του και πήρε αυτήν την πληροφορία. Γι' αυτό ούτε και οι γονείς ακόμη δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα παιδιά τους όταν ο Θεός τα καλεί με την κλίση τους να γίνουν μοναχοί, ασυρματιστές της Εκκλησίας, διότι η αποστολή αυτή είναι πολύ μεγάλη και ανώτερη από αυτό που οι ίδιοι προσφέρουν στο Θεό με τη δική τους αποστολή. Καλά. Καλά, καλά. Πολύ καλά. Δεν είναι ακριβώς αυτό εδώ. Αυτό εδώ δουλεύει με ρεύμα. Ο Πάτερ Παΐσιος είχε το παλιό, με το πόδι έδινε την κίνηση, όπως ήταν οι μηχανές που ράβανε. Ο τόρνος δεν ξέρω αν πήγατε απάνω στη Μονή, στο Μείο. Υπάρχει στο υπόγειο και θέλουμε να το στήσουμε. Βέβαια δεν θα λειτουργήσει, γιατί έχει ήδη σαρακοφαγωθεί, τον έχουν φάει τα έντομα του σκουλίκι. Και με τον τόρνο έφτιαχνε διάφορα αντικείμενα. Έφτιαχνε γραβάθες. Επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός γιατί αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Αυτές τις πατούρες, ο Πάτερ Παΐσιος τις έφτιαχνε μόνος του, με αυτά τα εργαλεία εκεί. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμα και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα. Κάνει ένας μαραγκός στο στυλ δηλαδή του μοναχού, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή ένας μοναχός, εγώ αν θα ήμουν σε μια μονή, μπορούσα να καθίσω να κάτσω, να ψάξω, να φτιάξω. Αλλά δεν μπορεί να πουληθεί, γιατί είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά να ζήσεις, να είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Ένας μοναχός μπορεί να πάρει ένα κομμάτι ξύλο και να καθίσει μια εβδομάδα και να βγάλει μια παράσταση, μια εικόνα. Αυτό το έφτιαξε με τα χέρια του Παΐσιος? Ναι, ναι. Το έφτιαξε ο γέροντας αυτό, το μικρό εικονισματάκι. Και μέσα φυλάσσονται μερικές εικόνες και είναι και μερικά κειμένα που είχαν φέρει
οι παππούδες μας από τα φάρσα της Καπαδοκίας. Ο πλούτος τους ήταν, δεν ήταν να φέρουν χρήματα, μπορούσαν να πουλήσουν εκεί και να φέρουν χρήματα γιατί είχαν κάποια καλή κατάσταση, αλλά προτίμησαν να φέρουν τις εικόνες τους, τους Αγίους τους, να τους φέρουν κοντά τους, να τους προστατεύουν και εδώ στην Ελλάδα. Είχε υψηλή ιδέα για το μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγερος», απαντούσε. Σε ένα γάμο, ο πατέρας του του ευχήθηκε «και στη χαρά σου». Από τότε δεν του ξαναφίλησε το χέρι. Όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά ως σιωπηρή διαφωνία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή του, αλλά η προφητεία του οσίου Αρσενίου. Ο Αρσένιος προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Προτιμούσε τα άνοστα φαγητά. Δεν έβαζε αλάτι στο φαγητό για να μην πίνει πολύ νερό. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να του τα πλένουν. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με αμεριμνησία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Ο Αρσένιος έβλεπε συχνά τη μητέρα του να κλαίει και να στενοχωριέται για τα αδέρφια του που ήταν στον πόλεμο. Αυτός ήταν η παρηγοριά και το στήριγμά της. Δεν κοίταξε να βολευτεί, να γίνει μοναχός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι είχαν πολλή ανάγκη από την παρουσία του. «Ξενιτεία δεν είναι να βολευτώ εγώ και οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν», θα πει αργότερα ο γέροντας. Πριν φύγει για τον πόλεμο, ήρθε στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και παρακάλεσε την Παναγία. «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνέψω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, ας τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει 3 χρόνια στο μοναστήρι της, που το έκαψαν οι Γερμανοί, και να βοηθήσει να χτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείο. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου, 2 εβδομάδες μετά την απόβαση του Εθνικού Βρετανικού Στρατού στην Πελοπόννησο. Αμέσως μόλις τα τμήματα των συμμαχικών δυνάμεων πλησίασαν τα προάστη, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές απαθανάτησαν τα γεγονότα αυτά για τις ειδήσεις. Η απελευθέρωση γιορτάστηκε 3 μέρες από τους Αθηναίους. Μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού έφτασαν στην πρωτεύουσα. Από τα 7 εκατομμύρια Ελλήνων, περίπου οι μισοί υπήρξαν θύματα ελονοσίας και φυματίωσης. Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρηπαροί θα γίνουν ρηπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή το Χίτλερ ή το Μουσολίνι, αλλά το διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό.
Πληθωρισμός. Μία από τις συνέπειες της κατάρρευσης. Τουλάχιστον το 30% του εθνικού πλούτου κατεστράφει από τους Γερμανούς. Πριν το πόλεμο, ο πληθωρισμός μόλις άγγιζε το 1%. Οι μαυραγορίτες έχουν όλοι πλουτίσει. Κερδίζουν περισσότερο από τον αέρα. Το όρο ο καπνός προσφέρει το μεγαλύτερο κέρδος. Σήμερα ένα κιλό ψωμί κοστίζει 12 εκατομμύρια δραχμές, ενώ ένα πακέτο τσιγάρα 20. Το έτος 1948, στις 20 Απριλίου, κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στην Κόρινθο. Μετά δε από 2 ημέρες, μετετέθη στο Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως Τρυπόλεως και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από τη θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Πάντως, η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο. Και έτσι, θεία χάριτη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε την μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού να στέλνει σήματα στο Θεό, δηλαδή να προσεύχεται. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συστρατιώτης του Γέροντα, διηγείται. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα, γιατί είχα ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες. «Άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήραν στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέγει ο λουχαγός Βουδούρης. «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα, «Τι έγινε, παιδιά?» Γιατί εσύ είσαι από παιδί. Εγώ όμως δεν είμαι από παιδί. Εξηριζόμουν. Και έτσι αγρίεψανε και γίνηκαν πιο μεγάλε. Ούτε εγώ είμαι από μικρός μοναχός. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό τον πόλεμο? Ήταν εμφύλιος πόλεμος. Πολεμούσαν Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ποιοι πολεμούσαν? Γιατί? Ήταν το κομμουνιστικό κόμμα, η Λάδας, είχε μεγάλη επιρροή. Και οι ξένοι, περισσότερο οι Ιγγλέζοι, δεν ήθελαν αυτό το καθεστώς στην Ελλάδα. Έκαναν πολλούς οπαδούς, τέτοια, και πικράτησε πόλεμος από το 1946, μέχρι το 1950 έκλεισε και επικράτησε το καθεστώς που ήθελαν οι Ιγγλέζοι. Σε μια μάχη, διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ». Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησε κι αυτόν κι εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και με είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Και ούτε γρατσουνιά δεν άφησε.
Το είχε κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα είπα να σκοτωθώ μια φορά εγώ, παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά, όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα. Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτούς που θυσιάζονται για τους άλλους. Γίνεται μεγάλο ξεκαθάρισμα στον πόλεμο. Εκεί φαίνονται πολλά. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα πράγματα ανάλογα με την κατάστασή του. Αν κανείς έχει αγιότητα, μπορεί να τον καθυλώσει τον άλλο. Αν όχι, μπορεί να πει «εγώ δεν σκοτώνω, ας με σκοτώσουν». Εγώ ήταν στρατιώτης. Ήταν μία εδώ. Όχι, ήταν στρατιώτης. Εδώ στην Κόλλητσα είναι με τα χιόνια. Καλό, πως πήγαινε φαντάζομαι, δεν ήταν στην Κόλλητσα. Πού ήταν πόλεμο στη Δανία. Α, ήταν στρατιώτης. Όχι στην Κόλλητσα. Όταν χτύπαγε τους κομμουνιστάς. Ήταν στρατιώτης αυτός. Α, είναι ο γέροντας. Ο γέροντας είναι. Πρέστησε. Είναι σπασίον αυτό. Στην σπασίον. Σφαίρα δεν τον έπιανε, πολεμούσε όρθιος. Να σκοτωθώ εγώ. Ναι. Όχι αυτή η παιδιά. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και επέζησαν τρεφόμενοι μόνο με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόνταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους κάβοντας με τον κασμά τα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και κλησιά πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στο δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διέρχεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν το έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα, επειδή εκεί γίνονταν οι εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι. Γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Σαν είχε. Ναι, ξέχασα να το πω. Mm-hmm. Όταν καταβήκα στην Αφόρτα, εκεί που έπαιρνα το σήμα, που έδινα το σήμα στο Κρήτη, το πολεμικό, εγώ έγραφα. Αυτός μου είδε τα δάχτυλα και μου λέει, ξέρεις, λέει, είμαστε αδέρφια. Λέω, του κάνω. Δεν ξέρεις ένα ψηφίο να αφήσεις,
Χάνετε το σήμα. Όταν τελειώσε το λέω, τι είπε σου λέω, τι είπες ναι. Λέω, από πού του λέω. Έχουμε τα ίδια δάχτυλα. Κοιτάζω κι εγώ και αυτός το ίδιο. Λέω, ναι. Κι εγώ λέει, πριν έρθει σε κατάλαβα που είσαι καλό παιδί. Λέω, στάσε ώρα, χάρη το λόγο του λέω. Δεν μπορεί να κάνουμε λίγο ένα θείο. Μετά τον συνέφερα και έξοδο δεν του έλεγα άλλο τίποτα. Δεν του είχα δει το λόγο σαν. Τίποτα δεν του έλεγα. Λέει, δεν μπορείς τίποτα, τι να σου πω ύστερα από εκείνο το επεισόδιο εδώ με τη πολλάζα κάτω στην αφάκτο, τι να σου πω. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσε τον λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αφθάδη. Όταν αργότερα μου είπε: «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος, επειδή βρίζει το Θεό στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Ενώ αυτό υπάγεται στο, δηλαδή, στο καθούλι μας, κατάλληλος όπου μπορούσε να το δει. Αλλά δεν ήθελε με κανένα. Έτσι λοιπόν, από τη διοίκηση, τακτική διοίκηση Αγρινίου, εγκατέβηκε ο υπασπιστής και του είπε ότι αν ξαναβευθυμίσεις, κατέλαβες, θα φύγεις από εδώ. Θα σας στείλουμε λίγα πάνω. Και έτσι για να μιλήσει άλλο. Ο Αρσένιος, αφού υπηρέτησε την πατρίδα, στις 21 Μαρτίου του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε το φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγερος. Ο Ρούς στερέωσε και στην πατρίδα ήταν πολύ πατριώτης ο Πατραπαϊσιός. Την πατρίδα αγαπούσε, γι' αυτό και υπηρέτησε στο στρατό και μετά έγινε μοναχός να υπηρετήσει τον Ουράνιο Βασιλέα. Πρώτα υπηρέτησε τον Επίγειο Βασιλέα και μετά τον Επουράνιο Βασιλέα. Στους συγγενείς του έλεγε ότι θα γίνει μοναχός, αλλά από ευαισθησία προφασιζόταν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, για να μην αισθάνονται άσχημα ότι αυτή είναι η αιτία που καθυστερεί και μένει στον κόσμο. Τακτοποίησε όλα κατά άνθρωπον, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες. Το Μάρτιο του 1953, ο Αρσένιος ήταν πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει την απονηπιακής ακόμα ηλικίας εκδηλωθήσα μοναχική του κλίση. Ύστερα από θερμή προσευχή, επέλεξε μεταξύ τριών περιπτώσεων να κατευθυνθεί στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας ιδιαίτερος τόπος που βρίσκεται σύμφωνα με την παράδοση υπό την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άθος βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Χερσονήσου της Χαλκιδικής που λούζεται από τη Μεσόγειο. Το Όρος του Άθο είναι το υψηλότερο βουνό της Χερσονήσου, το οποίο υψώνεται σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα. Το Άγιον Όρος είναι μια μοναδική στον κόσμο μοναχική δημοκρατία με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Εδώ, μέρα-νύχτα, γίνεται ακατάπαυστα προσευχή για όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, οποιοδήποτε έρχεται σε αυτή τη γη βρίσκεται υπό την ιδιαίτερη προστασία της Θεοτόκου, η οποία πρεσβεύει υπερ αυτού ενώπιον του Κυρίου.
Από τα αρχαία χρόνια, στο Άγιον Όρος εγκαταβιώνουν πνευματικοί γέροντες, άνδρες με ιδιαίτερη δύναμη ψυχής, οι οποίοι συνδυάζουν την απλότητα και τη βαθιά κατανόηση της επίγειας ζωής. Έχουν φύγει από το πολύβουο και θορυβώδη κόσμο, έχουν επιλέξει το δρόμο της απομόνωσης, της σιωπής και της προσευχής. Πολλοί από αυτούς έχουν λάβει το χάρισμα της προφητείας, της θεραπείας, της διάκρισης του καλού και του κακού. Έχουν γίνει ιδανικοί διδάσκαλοι για εκείνους που προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο, στη ζωή τους, στην καρδιά τους. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 2. Η απαρχή της μοναχικής πορείας. Αυτή η σειρά ταινιών είναι αποτέλεσμα διακονήματος κυπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος του πρότεινε να γυρίσουμε μια ταινία με βάση το βιβλίο «Ο βίος του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισαάκ. Ο συγγραφέας του βίου κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Αυτός είναι ο τάφος του, κοντά στην καλύβα του Γέροντος Ευθυμίου στο Άγιον Όρος. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Καλώς. Ενώ επήγε τον απορευθεί στον Ιερό Άθωνα, συνέβη το εξής. Ό,τι οικονομίες είχε, τις σκόρπισε σε φτωχούς και κράτησε μόνο τα ναύλα για το Άγιον Όρος. Ήρθε από τη βόρεια πλευρά, το θεώρησε οικονομία Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Όταν τέλειωσε το στρατό, μετά από 5 χρόνια που πήρε το δίπλωμά του από το στρατό, ήρθε στο Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή Εσφυγμένου καταρχήν. Εκεί για το μοναστήρι αυτό μας μιλούσε πάντα με πολύ σεβασμό, διότι μας έλεγε εκεί οι πατέρες ήταν πολύ αγαπημένοι, ο ένας αγαπούσε και βοηθούσε τον άλλον και ήταν σαν να βλέπεις το γεροντικό και το λαυσαϊκό μπροστά σου. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου τότε ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβρα στο φαγητό το 24ωρο ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, βοηθήθηκα πολύ από έναν πατέρα. Δεν μιλούσε καθόλου. Αισθανόταν την ανάγκη της συνομιλίας με τον Χριστό. Δεν του έκανε η καρδιά να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μόνο που τον έβλεπες έφθανε. Με βοήθησε πιο πολύ και από τα συναξάρια. Έκανε ενάτες συνέχεια. Μάλιστα, ένα είδος από τα εποχιακά, ντομάτες, μαρούλια, λάχανα, τα έτρωγα για πολύ καιρό, μέχρι που τα βαριόταν ο οργανισμός μου και δεν τα έτρωγα πια με επιθυμία. Κάθε νύχτα γρυπνία. Κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με πιάνει ο ύπνος.
Στο κελί μου, για προσκέφαλο, είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι, δύο σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Στην αρχή, με τη γάνησε ο διάβολος με την επιθυμία των δικών μου. Πότε μου έφερνε την ενθύμηση της μητέρας μου, πότε άλλων συγγενών, άλλοτε μου τους έδειχνε στον ύπνο άρρωστους και άλλοτε πεθαμένους. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αναγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα, στο Σινά, έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Η φλογερή επιθυμία για ήσυχη ζωή όλο και δυνάμωνε μέσα του. Πρώτα πήγε και προσκύνησε την εικόνα της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον. Αλλοιώθηκε η μορφή της Παναγίας. Έγινε πολύ γλυκιά. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού η αναχώρησή του. Όταν εμπιστευτείς τον εαυτό σου στη φροντίδα του Θεού, δεν έχεις την ανάγκη να ζητάς κάτι ή να ανησυχείς. Γιατί ο Θεός έχει καταλάβει τα πάντα. Μόνο να περιμένεις υπομονετικά να οριμάσει ο καρπός και να πέσει. Κάποτε ο γέροντας ήταν άγρυπνος και νηστικός και περίμενε το μοτόρι. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου, «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις το είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, έκανε διάφορες προσπάθειες να αναχωρήσει για την έρημο, αλλά όλες απέτυχαν. Ο δρόμος για την ησυχία παρέμενε κλειστός και γεμάτος εμπόδια. Κάποτε συμφώνησε με κάποιο βαρκάρι να τον πάει να τον αφήσει σε ένα ερημονήσι για να σκητέψει μόνος του, αλλά τελικά δεν ήρθε. Επίσης, είχε συμφωνήσει με κάποιον πατέρα φιλοθεήτη να πάνε στα κατουνάκια να σκητέψουν. Αλλά μια νύχτα, πριν σημάνει το τάλαντο για την εκκλησία, ο γέροντας χτύπησε την πόρτα του κελιού αυτού του μοναχού και εκείνος του είπε ότι δεν είναι θέλημα Θεού να φύγουν. Ο μοναχός του διηγήθηκε το εξής όνειρο που είδε. Τρέχαμε στη στέγη της μονής και ενώ ήμασταν έτοιμοι να πηδήξουμε, μια μαυροφόρα γυναίκα μας κράτησε από την πλάτη και είπε ότι είναι γκρεμός και θα σκοτωθούμε. Να
πάμε με τα πόδια. Τελικά. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ ζητούσε ησυχαστική ζωή, έκανε υπακοή και βρέθηκε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Έλαβε το υπεύθυνο διακόνημα το δοχιάρι και το τραπεζάρι. Ως τραπεζάρι τον χαρακτήριζε η ταχύτητα των κινήσεων στη διανομή των τροφίμων. Μας είχε ειρηνεύσει όλους. Είχε επιδράσει με τον τρόπο της ζωής του, με το χαρακτήρα και την άψογη συμπεριφορά του στους πατέρες. Ήταν πρόθυμος να εξυπηρετεί τους πάντες. Κουβαλούσε νερό και ξύλα στα γεροντάκια. Ο γεροευδόκιμος τον έδειχνε λέγοντας «Αυτός είναι καλός μοναχός». Ο πατήρ Αβέρκιος, σύμφωνα με το μοναχολόγιο, είχε προσέλθει στη Μονή στις 12 Μαρτίου του 1956. Μετά από αθόρυβους αγώνες ενός χρόνου, εκάρη μικρόσχημος μοναχός. Του δόθηκε το όνομα Παΐσιος προς τιμήν του δραστηρίου Μητροπολίτου Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου, που καταγόταν από τα Φάρασα. Η κουρά του έγινε στις 3 Μαρτίου 1957. Μετά την κουρά, έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του. Πίσω δε από αυτήν έγραφε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου σε χαιρετώ, εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω την μάτιαν ζωήν, των πλάνων να γελάσω. Στην μοναξιάν, στην έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά σαν σκύβαλα θα αφήσω, να εκτελέσω την πρώτην εντολήν τον Θεόν να αγαπήσω. Με τον Σταυρόν στον Γολγοθάν τον Ιησού θα ακολουθήσω. Εσέ εις την Άνω Ιερουσαλήμ εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω απ' την μεγάλη σου στοργήν, μανούλα, να μπορέσω δια να είμεθα αιώνια μαζί τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστόν του Θεού να αρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής θα έχω την Παναγίαν, να με φυλάξει αυλαβή απ' του εχθρού την πανουργίαν. Μάνα μου με κατάνοιξην στην έρημον εδώ στην ησυχίαν, θα εύχομαι πάντα δι' εσέ και δι' όλην την πολιτείαν». Αυτό το λευκό κτίριο είναι το ξυλουργείο? Ναι, αυτό πίσω από το φράχτη. Οι μοναχοί θα πρέπει να γίνουν όλο φως. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία της δαδιάς, του πεύκου, πώς μεταβάλει τις ίνες του σε δαδί. Το πεύκο θα πρέπει να αναπτυχθεί σε βραχώδη τόπο και προσήλιο και αφού πελεκηθεί η φλούδα του και δακρύσει, τα δάκρυα εκείνα της ρετσίνης, που θα ποτίσουν συνέχεια τον κορμό, με τις θερμές ακτίνες του ήλιου, σιγά σιγά μεταβάλουν ολόκληρο το πεύκο σε καλό δαδί και προσφέρει το φως του και τα προσανάματα για να ανάβουν τις φωτιές τους οι άνθρωποι. Το πελέκημα φυσικά σκοπό έχει να διώξει το φλοιό του παλαιού ανθρώπου και όχι να πληγώνει αδιάκριτα ανθρώπους και να χρηστεύει. Φιλοθέου είναι σε αρκετό υψόμετρο. Το χειμώνα πιάνει πολλά χιόνια και κάνει πολύ κρύο.
Ο πατήρ Αβέρκιος όμως, για άσκηση, δεν άναβε φωτιά στο κελί του. Τον θέρμενε η χάρη του Θεού και τον φύλαγε από μεγάλες ασθένειες, αν και συνεχώς υπέφερε από κάτι. Ποτέ δεν ήταν τελείως υγιής. Και ενώ από την άσκηση, έλεγε, είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός, ένα βράδυ αισθάνθηκα τον πειρασμό σαν γυναική αναπνοή κοντά στο αυτί μου. Αμέσως σηκώθηκα, άρχισα να ψέλνω και άναψα φως. Ο πνευματικός, όταν εξομολογήθηκα, μου είπε «Θα υπάρχει κρυφή υπερηφάνεια. Με τόση άσκηση δεν δικαιολογείται αυτός ο πειρασμός». Και πράγματι, διαπίστωσα και ο ίδιος, αφού εξέτασα τον εαυτό μου, ότι ο λογισμός μου έλεγε μερικές φορές ότι κάτι είμαι και τέλος πάντων κάτι κάνω. Φου, χαμένα πράγματα. Όταν στην ψυχή υπάρχει υπερηφάνεια και έχουμε το ταγκαλάκι, επόμενο είναι να πετάει συνέχεια κλωτσιές η σάρκα και σκελετωμένη να είναι. Σαν τα σκελετωμένα γαϊδουράκια που έχουν ζάντζα, τα οποία ενώ τα αφήνουν νηστικά μέχρι ψόφου για να ημερέψουν, αυτά συνέχεια πετούν κλωτσιές, γιατί έχουν μέσα τους τη ζάντζα. Γι' αυτό απαραίτητη είναι η ακτινογραφία για τον αρχάριο από τον πνευματικό του ιατρό, για να ειδεί πρώτα την πάθηση και μετά ο ίδιος ο ιατρός θα καθορίσει τα φάρμακα και τη δίαιτα. Εκεί είναι ο κήπος, πιο κάτω είναι οι ελιές. Εδώ έχουμε απ' όλα τα φρούτα. Είχαμε κάποτε και καρυδιές, αλλά τώρα ξεράθηκαν όλες και φυτέψαμε άλλα δέντρα. Κάθε μοναχός σηκώνει το δικό του σταυρό. Για κάθε μοναχό έρχεται μια στιγμή που αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά, να ζει διαφορετικά. Και ό,τι λυπηρό συμβαίνει γύρω του, μετατρέπεται σε δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Έκανα προσευχή στο κελί μου. Ξαφνικά, ακινητοποιήθηκα τελείως. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν αδύνατο. Μια αόρατη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα έτσι σαν βιδωμένος για 2-2,5 ώρες. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση, από τη μια μεριά τα κατουνάκια και από την άλλη τη μονή στο μείου στην Κόνιτσα. Εγώ λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα κατουνάκια. Μια φωνή τότε, ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά «Δεν θα πας στα κατουνάκια, θα πας στη μονή στο μείου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζήτησα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στον πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας», έβγαζε αίμα εκείνη την εποχή, «θα χρειαστεί να βγεις από το όρος», και πήγαινε. Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Κι έτσι, ο Κύριος στέλνει το δούλο του Παΐσιο στην Ιερά Μονή στο Μείου Κονίτσης. Έλεγε ο ίδιος, «Το τάμα που είχα κάνει στην Παναγία, αν με διαφυλάξει χάρη της κατά τον πόλεμο, να πάω 3 χρόνια να βοηθήσω να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της, νόμιζε ότι η Παναγία πλέον δεν θα το ζητήσει, μιας και έγινα μοναχός. Αλλά φαίνεται ότι το ήθελε».
Έτσι βρέθηκε ο γέροντας στο ήσυχο μοναστηράκι του Στομίου τον Αύγουστο του 1958. Οι άνθρωποι χάρηκαν με τον ερχομό του και τον επισκέπτονταν αρκετοί. Για να σημίσω τώρα, να σου λίγα τα καντήλια. Να ανάψουμε τα καντήλια, μην βγάζεις τώρα. Αυτό το έχει ο ίδιος γραμμένο. Ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Ζώντων πρώτον έχει το δικό του όνομα, Παϊσίου Μοναχού. Μεταξύ των άλλων έχει και το όνομα Αρσενίου Ιερομονάχου. Είναι ο νυν Άγιος Αρσένιος. Τότε δεν έχει διακηρυχθεί από την Εκκλησία επίσημος Άγιος. Αρχαιότερες είναι αυτές οι εικόνες των προσκυνηταρίων. Σαν μυστέρια, τίποτα έτσι. Καλά, αυτές είναι οι διάφοροι Άγιοι. Αλλά αυτή η εικόνα που είναι εκεί πέρα, που είναι οι τρεις σύγχρονοι γέροντες, τους οποίους ο λαός τους πιστεύει για Αγίους, πατέρ Παΐσιος στο μέσο. Να σας δείξω. Δεν έχουμε το φωτοστέφανο, γιατί δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα. Το μοναστήρι μας, η Ιερά Μονή Στομίου, όπως λέγεται, ιδρύθηκε περίπου το 1700. Δεν μαρτυρείται ποτέ ότι ήταν πολλοί μοναχοί. Ένας μοναχός, δύο, τρεις το πολύ, και πολλές φορές δεν είχε κανένα μοναχό. Η μεγαλύτερη δόξα του μοναστηριού μας είναι ο Πάτερ Παΐσιος. Ο μοναχός που γεννήθηκε στα Φάρασα, αλλά ανατράφηκε και μεγάλωσε στην Γόνιτσα. Είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος και μετά ήρθε για λίγα χρόνια εδώ πέρα, το 1958 μέχρι το 1962, σύμφωνα 4 χρόνια κάθισε εδώ πέρα στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος άρχισε να ξαναχτίζει την καμένη μονή χωρίς να έχει ούτε χρήματα ούτε υλικά. Τον βοηθούσαν μόνο κάποιοι καλοί χριστιανοί. Όταν ήρθε ο πατήρ Παΐσιος εδώ, φρόντισε να γίνουν αυτά τα κοιλιά που είναι απέναντι. Ο πατήρ Παΐσιος αγόρασε ξύλα και έφτιαξε ο ίδιος τα κουφώματα, τα στασίδια, τα τραπέζια και πολλά άλλα. Άλλαξε επίσης και την οροφή της εκκλησίας και επισκέβασε τα κελιά για την αδελφότητα. Έχω 7 χρόνια που τον γνώρισα. Η αδερφή του έμεινε εδώ μαζί μου. Και ερχόταν συνέχεια εδώ. Και όταν ήφερε τα υλικά, τα πράγματα για το μοναστήρι, τα ήφεραν όλοι εδώ στο σπίτι μου. Ναι, εδώ. Και έρχονταν τα ζώα, όλα τα ζώα της Κόντας ερχόταν, φορτώναμε και πηγαίναμε στο μοναστήρι, στον Πάτερ Παΐσιο. Με αυτόν τον δρόμο τον παλιό το δρόμο που λέμε το μονοπάτι, κάναμε κανένα 2 ώρες με τα ζώα. Πολλές φορές ερχόταν και αυτός μαζί μας. Έβαζε και μια πέτρα στην πλάτη του. Αλλά ήταν ένα πράγμα μόνο, μόλις άκουνε ο Πάτερ Παΐσιος έχει τα πράγματα εδώ για τα ζώα, γεννόταν όλοι κομμάτια για να φύγει να πάνω πάνω. Είχα πολλές δυνάμεις. Μια απόσταση 2 ωρών την έκανα σε 3/4. Νερό έπινε, αίμα γινόταν. Τύχαινε να πάω από το Στόμιο στην Γόνιτσα 3-4 φορές την ημέρα για να κουβαλήσω υλικά στην πλάτη για το καμένο μοναστήρι. Εδώ πέρασε ο Πάτερ Παΐσιος, έρχονταν για την Γόνιτσα και βρήκε την αρκούδα στο δρόμο και έβγαλε ένα πρόσφορο. Ξέρεις ποιο είναι πρόσφορο, αυτό φάγαμε. Και έτσι πάρτο και φύγε έτσι. Το πήρε και έφυγε. Χιμώνται. Το χειμώνα χώνται μέσα στις σπηλιές. Mm-hmm. Και ξέρεις τι κάνουν, αγλύφουνε τα πόδια. Ναι. Τα χέρια, τα πόδια και με αυτά χορταίνουν. Η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη διηγείται ότι όταν είχε πονοκέφαλο, ακουμπούσε το κεφάλι του στην εικόνα της Παναγίας και ο πόνος έφευγε.
Τη ζύμη για τα πρόσφορα, τη ζύμωνε χωρίς προζύμη. Τη σταύρωνε μόνο και εκείνη φούσκωνε. Ήταν ακριβώς εκεί ο πατέρ Παΐσιος, τα είχε στα χέρια του και έπεσαν και πήγαν στον κρεμό. Και κατέβηκε από τον κρεμό και τα πήρε άφοβα. Δεν φοβόντανε. Από ψέματα, δεν κατέβηκα. Φύνει φοβερό. Κατήφηκε τα πήρε. Άγγελος, Άγιος άνθρωπος. Αυτός πατούσε σε ένα κλαρί, πώς να σου πω. Σε ένα τόσο δά πατούσε απάνω. Δεν φοβόντανε. Είναι ότι τον έχω δει γι' αυτό. Μέσα νεκρό είναι, θα το δούμε μέσα. Εδώ κοιμόταν το κρεβατάκι. Αυτό το είχε για προφύλαξη από την υγρασία που είχε το πνευμόνιο το άρρωστο. Εδώ έχει μία χτιστή σόβα με πυρότουβλα. Χάλασε τώρα. Πολυμένες. Καθώς και εκείνο. Λίγα θα βάλει αυτό. Αυτή η εικόνα, το κυρίο, ζωγραφίστηκε στο μοναστήρι του Σιρωτής που είδε ο Πατέρ Παΐσιος. Είναι κατά παραγγελία του Πατέρ Παΐσιου, ο οποίος είχε αποκάλυψει από τον κύριο. Και τη ζωγράφισε όπως τους επέδειξε ο Πατέρ Παΐσιος. Με ο γλυκό πρόσωπο. Υπόψη είναι ότι εδώ σε αυτό το κελάκι μόνο ένα χρόνο κάθισε ο Πατέρ Παΐσιος. Το 1961 το έφυγε. Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν σε μια παράγκα έξω. Η άσκηση κοιμόταν. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Πριν από την είσοδο της μονής, σε ένα υψωματάκι δεξιά, άνοιξε έναν τάφο. Εκεί έστησε σταυρό και κάθε μέρα άναβε το καντιλάκι και θυμίαζε. Το έκανε και για μνήμη θανάτου, αλλά κυρίως για να αποτρέψει τους κοσμικούς να διασκεδάζουν εκεί. Σταμάτησαν τα γλέντια και οι χοροί. Στο πανηγύρι μόνο τους έκανε οικονομία να πηγαίνουν απέναντι στις οξιές, όπου είχε και τρεχούμενο νερό, να τρώνε. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα, τα έκανε δέματα και τα έστειλε σε ανθρώπους που στερούνταν. Εδώ στην Κόνιτσα τον έμεινε ο γέροντας, σε διάφορα σημεία, πηγαίνοντας από την επάνω Κόνιτσα μέχρι κάτω στο ποτάμι, στην Αγία Βαρβάρα, σε μερικά σημεία άφηνε κάτι τέτοια κουτάκια. Και όποιος είχε κάποια οικονομική άνεση ή κάτι του περίσσευε από το στέρημά του, το έβαζε μέσα εκεί. Μια φορά την εβδομάδα περνούσε, αυτός ή κάποιος άλλος βοηθός του, μαζεύαν τα χρήματα και τα δίδανε σε φτωχές οικογένειες. Ή αγοράζανε τρόφιμα και τους τα μοιράζανε. Ο κύριος Θωμάς Τάσιος μαρτυρεί. Κάποιο γέρο που έμενε μόνος του, εγκαταλειμμένο σε μία σπηλιά, κάθε εβδομάδα του πήγαινε τα απαραίτητα τρόφιμα και με τα χέρια του τον έπλαινε. Ξεκινούσε από το μοναστήρι χαράματα και πήγαινε χωρίς να γνωρίζει κανείς. Άλλο ήθελε εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Στις συγκεντρώσεις τους έστελνε δικούς του ανθρώπους για να βλέπουν ποιοι παρακολουθούν τις ομιλίες. Ύστερα καλούσε ιδιαιτέρως τους ακροατές των αιρετικών κηρυγμάτων και τους νουθετούσε. Έτσι δεν ξαναπήγαιναν στις αιρετικές συγκεντρώσεις. Μερικούς από αυτούς μάλιστα τους έπαιρνε για εργάτες στο μοναστήρι και τους έπειθε να διακόψουν τη σχέση με την αιρετική οργάνωση,
Αυτοί γίνονταν οι καλύτεροι χριστιανοί. Ύστερα από συζήτηση που έκανε με τον αρχηγό τους που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, τον έπεισε να μην ξανάρθει στην Γκόνιτσα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλο από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα είναι λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα, ζούγκλα και κανείς δεν φεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατάργησε την ειδωλολατρεία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας στο χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρεία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρούν ελεύθερα, οι αχωβάδες το ίδιο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες. Αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σωριαστούν. Για το ποτάμι κάτω. Το βουνό, το απότομο είναι ο Ασμόλικας, το δεύτερο βουνό της Ελλάδος. Χρονιά που πήγε στο Στόμιο, αποφάσισε να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Αρσενίου. Είχαν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια και ακόμη ήταν θαμμένος στο μοναστήρι της Κερκύρας. Άφησε τη φροντίδα του μοναστηριού στον αδελφό του Ραφαήλ και τον Οκτώβριο του 1958 πήγε στην Κέρκυρα. Εκεί αναζήτησε τον παλαιό φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο. Μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων της επανένωσης της Κέρκυρας με την Ελλάδα. Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο νεαρός βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Ειρήνη. Όπως επίσης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου. Τον βρήκε στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ο κύριος Παντελής δεν το γνώρισε και σκυμμένος στο γραφείο του τον ρώτησε. «Πάτερ, τι θέλετε?» Ο γέροντας δεν μιλούσε. «Θέλετε να σας εξυπηρετήσω σε τίποτε?» τον ρώτησε πάλι. «Σε τούτο!» του είπε και έδειξε τα δύο του μεγάλα δάχτυλα. Γιατί είχαμε τα δύο δάχτυλα όμοια. Αυτά είναι τα όμοια του, τα δικά του. Μόνο που δεν τρελιάθηκα από τη χαρά μου. Ναι, έτρεξα, τον αγκάλιαζα, τον φιλούσα. Πάμε σπίτι του, λέω, πήγαμε σπίτι. Γιατί θα ερχόταν να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αρσενίου. Και ήθελε να πάμε μαζί. Το βράδυ λοιπόν, λέω είχαμε στο σοδρόμο, γιατί θα φας κρέα. Όχι, λέει, δεν τρώμε κρέα, λέει. Λέω, τι θα φας, λέει, ως χρυζομέ, χόρτα. Χόρτα του λέω θα φας. Λέει, ναι,
Εσύ θα καλιάσω, του λέω. Λέει, ναι, αυτό θα φάω. Όταν έφαγε, πήγαμε και βυθήκαμε ο ένας στο ένα κρεβάτι και ο άλλος στο άλλο κρεβάτι. Το βράδυ σηκωνόταν, ήταν 12.30 η ώρα. Και απέναντι ήταν τα εικονίσματα. Και ήρθα από πάνω μου να δει, εάν κοιμάμαι. Εγώ έκανα πως κοιμόμουν. Γονάτισε, προσευχότανε, ξανά φύγε πάλι, πήγε στο κρεβάτι του. Τις 2.30 ώρα πάλι ξανασηκώθηκε. Πάλι ήρθα από πάνω μου να δει αν κοιμάμαι. Εγώ είχα ένα ρολόι ιταλικό, όπου είχε φωσορούχος οι ρόλες και οι δείχτες. Και πάντα κοιμάμαι, πάντα μέχρι τώρα, με τον χέρι απ' έξω από τα κεφάλια και βλέπα την ώρα. Το ίδιο έκαμε, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε. 4.30 ώρες ξανασηκώθηκε. Ξανά πάλι προσευχή. Στις 6 η ώρα μου λέει, σήκω, θα φύγουμε λίγο για να κάνουμε την ανακομιδή των λιψάνων. Του λέω, δεν θα πάμε να κάνουμε την ανακομιδή των λιψάνων. Γιατί ήταν 9 Οκτωβρίου και έβρεχε. Γιατί μου λέει, γιατί λέω, όταν άρχισε να βρέξει εδώ πέρα, από τον Οκτώβρη, τελειώνει, λέω, 10 Ιανουαρίου. 8-10 Ιανουαρίου. Πάντα έδωσε η Κυρία. Αυτό το έχει το κλίμα. Λέει, θα πάμε και δεν θα περάσουμε, λέει, 200 μέτρα και θα σταματήσει η βροχή. Επειδή τον ήξερα εγώ από το στρατό, λέω, καλά, ας πάρω μια ομπρέλα μαζί μου. Εκεί σταμάτησε και τότε κάνανε την ανασκαφή. Φοβόμουν, λέει τότε ο πατήρ Παΐσιος, φοβόμουν, λέει, μήπως και είναι ολόκληρος, γιατί πολλά λείψα να βγαίνανε ολόκληρα, και τότε πώς θα τον πάρω, δεν θα μου αφήσουν να τον πάρω. Αλλά ευτυχώς, λέει, είχε λιώσει τελείως, έμειναν μόνο τα κοκαλάκια, τα οποία τα μάζεψα, τα έβαλε σε μια σακούλα μέσα και από εκεί σηκώθηκα, πήρα το αυτό και γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Βαρδάρι, Πάνθεον το λέγανε. Εκεί το βράδυ πήρε τα λείψανα με το κασελάκι και τα έβαλε δίπλα του για να τον έχει. Και εκεί προσεύχοντανε στον Άγιο. Ξαφνικά, μέσα στο σκοτάδι όπως ήταν, ένιωσε, λέει, να πέφτει επάνω του ένας μαύρος, τερατόμορφος, ένα τέρας, και να τον πιάνει από το λαιμό, να τον πνίξει και να τον φωνάζει. «Τι είναι αυτά που κουβάλισες και έφερες εδώ?» Φώναξα, λέει, «Άγιε μου Αρσένιε, βοήθησέ με!» Και από αυτομάτως, αυτό το τερατόμορφο μαύρο τέρας, με τα κέρατα και με τις αυτές, τον άφησαν και έφυγε, χάθηκε. Έβαλε τα οστά, ναι, τα είχαμε εμείς τα οστά του πατέρα σένα εδώ.
Στο ενδόμι χρανίλης μου. Ύστερα 4 χρόνια, 5, 6, δεν θυμάμαι να σας γελάσω, πού να θυμηθώ, δεν θυμάμαι. 4-5 χρόνια της χρανίλης. Όταν θα φύγουν, θα πάρουν τα οστά όλοι. Mm-hmm. Για να μην τα πάω στο μοναστήρι, λέει, και να τα φέρουν. Και τα είχαμε εκεί και ανάβαμε το καντήρι. Και εσύ, είχαμε ένα, το παλιό το σπίτι πέρα. Σαν κελάρι, δεν ξέρω εγώ εσείς πώς το λέτε. Ήτανε ψηλά, το είχαμε ανοίξει σαν ακούν και κατάλαβες και το ανάβαμε το καντί, κάθε, όσο θα τα πάρει. Στο βίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο πατήρ Παΐσιος λέει ότι μετά την κοίμησή του ο Άγιος Αρσένιος, το 1924 κοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος, τώρα λέει μετά την κοίμησή του, που δεν δεσμεύεται από το υλικό σώμα, έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού να τρέχει από τη μία άκρη της γης στην άλλη και να βοηθάει τους ανθρώπους. Δεν μας χωρίζει ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος. Οι Άγιοι είναι ζωντανοί, δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στο Άγιον Όρος, ούτε... Λοιπόν, εσείς είστε στη Ρωσία, ο άλλος είναι στην Αφρική. Με την προσευχή και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, επικοινωνούμε με τον Χριστό μας, με την Παναγία, με τους Αγίους και με τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτό είναι που σας έλεγα, που μας έφερε ο Γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, το Άγιον Ύψανο. Κοιτάξτε, όταν εμείς μιλούμε για τον Άγιο Αρσένιο και για τον πατέρα Παΐσιο, δεν ξεχωρίζουμε σχεδόν αυτά τα δύο πρόσωπα. Μας έχουν διηγηθεί άνθρωποι ότι έχουν δει εδώ στην αυλή του μοναστηριού το Γέροντα Παΐσιο να τρέχει και να φροντίζει για την προστασία του μοναστηριού. Και ξέρουμε βέβαια ότι αυτό γίνεται σε όλα τα μοναστήρια από τους προστάτες Αγίους. Οπότε έχουμε και τον Άγιο Αρσένιο αλλά και τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτοί είναι, θα έλεγα, δύο πλευρές, ας πούμε, του ιδίου νομίσματος. Είναι τόσο πολύ συνδεδεμένοι, είναι το ίδιο ακριβώς πνεύμα. Και με πολύ χάρη Θεού και οι δύο. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα γρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Με μεγάλη ακρίβεια εκτελούσε τα ατομικά μοναχικά του καθήκοντα και επιπλέον προσήφχεται με το κουμποσκήνι για ζώντες και κεκοιμημένους γενικά και για ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερη ανάγκη. Εγώ λέγομαι Παντελής Τζινέρης. Έκανα με τον πάτερ Παΐσιο του 61. Ήρθα να μάθω μαραγκός εδώ και τουρναδόρος. Έκατσα ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Μέσα στο καλοκαίρι αυτό έμαθα να φτιάχνω ένα παράθυρο. Ο πάτερ Παΐσιος μ' άφηνε πολλές ώρες εδώ μόνο μου στο μοναστήρι και πήγαινε έξω για προσευχή. Μου έλεγε όταν θα έρθει ο κόσμος σημνά εντεδειμένος, να τον αφήσει να περάσει το μοναστήρι. Αν δεν είναι σημνά, όχι. Αλλά εγώ έκανα και την αμαρτία μου να αφήνω και λίγο έτσι για να πέφτω όβολος, να βοηθήσουμε το μοναστήρι λίγο. Αυτός δεν καταλάβει πού θυμίβλεπε, πώς ήβλεπε τον κόσμο. Ήρθε μία-δυο φορές, μου λέει Παντελή, αμάρτησε. Δεν αφήνεις τον κόσμο να έρχεται άσημνα εντεδειμένος. Αφορμή για να φύγει. Άλλον αιτία για να φύγει από το μοναστήρι ήταν ότι στο πανηγύρι είχαν γλέντια κοσμικά, κλαρίνα κλπ. Έφυγε μία φορά,
επενέβησαν κάτι οι παράγοντες της Κονίτσης, επέστρεψε, τον άλλο χρόνο έφυγε οριστικά. Τον γνώρισα όταν ήμουν μικρή στο Στόμιο. Για μένα αντιπροσώπευε πάντοτε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν άνθρωπο έτσι που ήταν κάτι ως ιερό, ως άγιο. Το ότι ενδεχομένως κάποιοι να τον αντιπάθησαν, ίσως τον αντιπάθησαν από το γεγονός ότι έκοψε το πανηγύρι στο μοναστήριο του Στομίου, το οποίο κατέληγε πολλές φορές σε διάφορες φιλονικίες μεταξύ πανηγυριστών, μεταξύ των ανθρώπων. Και ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Άγιο, το έκοψε και κάποιοι δυσαρεστήθηκαν από αυτό. Πιστεύω όμως ότι η Κόνιτσα τον έχει αγαπήσει και θεωρεί ότι είναι η Κόνιτσα ευλογημένος τόπος που τον είχε παιδί της, δηλαδή που είναι η πατρίδα του. Τι να πω τώρα, του Δημοτικού είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρουμε και πολλά γράμματα για να πούμε πολλές κουβέντες. Και τότε άκουσα για κάποιον καλό μοναχό στην Κόνιτσα, ένα μέρος της Βορείου Ελλάδος, και με κάποιον φίλο μου πήγαμε να τον δούμε, να μας πει κάτι πνευματικό. Και τον συναντήσαμε, νομίζω ήταν ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί του 1962, και εγώ δεν έχω συναγέροντα, και περίεργος μας είπε, το έχω σκεφτεί. Και του λέω, δηλαδή ξέρατε το Σινά? Και εγώ απόρρισα, πώς έτσι? Διότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες, και μου λέει, πάρε την ταυτότητά μου, βγάλε το διαβατήριό μου, και μάλιστα μου λέει, πάρε και λεφτά, θα μου δώσει και λεφτά για το εισιτήριο. Εγώ λέω, όχι, δεν θα πάρω καθόλου, αυτό είναι, όχι, επέμεινε να πάρω κάποια χρήματα. Ήταν μοναχός, είχε καθίσει 4 χρόνια στο Στόμιο, αλλά κατέβαινε εδώ την Κυριακή για να λειτουργηθεί, γιατί δεν είχε παπά πάνω συνέχεια στο μοναστήρι, και ερχόταν εδώ για να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει. Και από εδώ μετά έφυγε από αυτή την πόρτα, βγαίνει έξω και από εδώ έφυγε και πήγε στο Σινά. Οι μοναχοί λοιπόν είναι με λίγα λόγια οι ασυρματιστές της Μητέρας Εκκλησίας, και επομένως, εάν φεύγουν μακριά από τον κόσμο, το κάνουν και αυτό από αγάπη, διότι φεύγουν από τα παράσιτα του κόσμου, για να μπορούν να έχουν καλύτερη επαφή και να βοηθούν περισσότερο και καλύτερα τον κόσμο.